Ξεκινάμε και φέτος, αγαπητοί μου, τη Σχολή Γονέων με σκοπό να προβληματιστούμε και να προβληματιζόμαστε καθώς η εποχή μας εξελίσσεται και μερικές φορές μας εκπλήσει δυσάρεστα. Όπως διαπιστώσατε, το θέμα σήμερα είναι η ευθύνη της οικογένειας για ένα κόσμο χωρίς βία. Την ανάγκη για να συζητήσουμε αυτό το θέμα προκύπτει γενικότερα μεν από το θέμα της αγωγής των παιδιών μας, αλλά και γιατί έχετε διαπιστώσει ότι τώρα τελευταία τα κρούσματα του λεγόμενου σχολικού εκφοβισμού ή του λεγόμενου bullying όχι απλώς αυξάνονται, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι μαθαίνουμε και τρομάζει μερικές φορές η κακότητα των παιδιών. Όταν σκέφτεται κανείς το πώς σκέπτονται τα παιδιά, αλλά μερικές φορές και την επιπολαιότητα ημών των μεγαλύτερων, τότε ίσως τρομάξει. Βέβαια, η βία πολλές φορές δεν είναι μόνο αυτό που φανταζόμαστε, αλλά αυτό που βιώνουμε καμιά φορά μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Θα ξεκινήσω σήμερα με ένα κείμενο. Το κείμενο είναι πραγματικό. Το περιστατικό που γράφει είναι αληθινό και το κείμενο είναι γραμμένο από τη μητέρα σε ένα ζευγάρι που χώρισε και στις επιπτώσεις αυτής της άλλου είδους βίας. Και βέβαια, όπως θα διαπιστώσετε, δείχνει μια φωτισμένη αντιμετώπιση. Είναι ένα μικρό κειμενάκι που εμένα κάθε φορά που το διαβάζω με συγκινεί. Το χαμόγελό της προφανώς είναι της κόρης που υφίσταται τις συνέπειες. Η άνοιξη και το καλοκαίρι μαζί, ο ήλιος και η σελήνη. Ξεκινά από τη μικρή καρδιά της, σχηματίζεται στο πρόσωπό της και μετά ταξιδεύει. Ταξιδεύει και όποιον αγγίζει τον κάνει να χαμογελά και αυτός. Το ίδιο αληθινά, το ίδιο ζεστά, το ίδιο ευτυχισμένα. Όμως μια μέρα το έχασε το χαμόγελο, χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το θέλει. Ένας θόρυβος, ένας τρομακτικός θόρυβος, σαν κάτι να σπάει και να γίνεται χίλια κομμάτια, θρύψαλα. Τον άκουσε και η διπλανή της στο θρανείο, το θόρυβο. Τον άκουσε και η δασκάλα της που ζωγράφιζε στον πίνακα έναν ήλιο. Τον άκουσε η τάξη όλη. Άραγε να τον άκουσε και η μαμά στο σπίτι, ο μπαμπάς στη δουλειά. Άρχισαν όλοι εκπληκτοί να ψάχνουν τι ήταν αυτό το έθραυστο που είχε σπάσει προκαλούντας αυτό τον άσχημο θόρυβο. Έψεξε και εκείνη. Το βρήκε πεσμένο στο πάτωμα, το χαμόγελό της. Το βρήκε σπασμένο σε χίλια κομμάτια. Φοβήθηκε. «Τώρα δεν μπορώ να χαμογελάσω πια», ρώτησε δυνατά. «Θα το κολλήσουμε», απάντησε αμήχανη η δασκάλα, «με την ειδική κόλλα για τα ψηφιδωτά. Θα το κολλήσουμε όλοι μαζί». Και προσπάθησαν. Προσπάθησαν πολύ. Προσπάθησαν όλοι μαζί με αυτή την ειδική κόλλα για τα ψηφιδωτά. Μάταια. Ήταν κόλλα για ψηφιδωτά. Δεν ήταν κόλλα για χαμόγελα. «Λυπάμαι», είπε η δασκάλα. «Λυπάμαι», είπε η διπλανή της στο θρανείο. «Λυπάμαι», είπε η τάξη όλη. «Εσείς προσπαθήσατε», τους είπε, «και δοκίμασε να χαμογελάσει συμπονετικά. Όμως το χαμόγελο δεν σχηματίστηκε στα χείλη της. Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό της. Μάζεψε με ευλάβεια τα χίλια κομμάτια από το χαμόγελό της και τα τοποθέτησε σε ένα μικρό κόκκινο κουτί. Η δασκάλα της το σφράγισε με μια κόκκινη μεταξωτή κορδέλα. Βάδισε για το σπίτι κρατώντας το κόκκινο κουτί σφιχτά στα χέρια της. «Να το πει στη μαμά». Η μαμά πάντα ξέρει τι να κάνει. Η μαμά όταν πονάει της παίρνει τον πόνο. Όταν θυμώνει της παίρνει το θυμό.
και όταν χαμογελάει την κάνει να γελά. Μα αυτή ήταν η μαμά πριν. Τότε που δεν φώναζε συνέχεια, τότε που δεν έκλαιγε κρυφά στο μπάνιο, τότε που είχε και η μαμά το δικό της λαμπερό χαμόγελο. Μήπως και της μαμάς το χαμόγελο έπεσε στο πάτωμα και έγινε χίλια κομμάτια. Να το πει στον μπαμπά. Ο μπαμπάς πάντα ξέρει τι να κάνει. Ο μπαμπάς όταν είναι στενοχωρημένη την κρύβει στην τεράστια αγκαλιά του και της παίρνει όλη τη στενοχώρια. Τη σηκώνει αυτό στη δική της θλίψη στους τεράστιους ώμους του με μεγάλη ευκολία. Μα αυτός ήταν ο μπαμπάς πριν. Όταν γύριζε στο σπίτι από τη δουλειά και δεν κοιμόταν στο γραφείο, όταν νοιαζόταν για αυτήν και την έλεγε αγάπη του, σε κανέναν δεν θα το πει. Θα φυλάξει καλά το κόκκινο κουτί με την κόκκινη μεταξωτή κορδέλα κάτω από το μαξιλάρι της και θα ζήσει χωρίς χαμόγελο. Την πόρτα του σπιτιού την ανοίγει πάντα όμως η μαμά. Να φύγει γρήγορα, να μην δει η μαμά το χαμόγελο που είχε γίνει χίλια κομμάτια, να μην στεναχωρηθεί κι άλλο. Ένα χέρι την κρατά. Να φύγει γρήγορα όμως. Τι ασφάλεια, τι λύτρωση αυτό το χέρι. Πού πήγε η αγκαλιά μου, τη ρωτάει η πιο γλυκιά φωνή του κόσμου. Βιάζομαι, ψιθυρίζει και απομακρύνεται. Αυτό το χέρι όμως την κρατά. Τι ασφάλεια, τι λύτρωση το χέρι αυτό. Καλά, αγκαλιά δεν έχει. Ένα χαμόγελο. Κανένα χαμόγελο. Μόνο ένα δάκρυ. Ένα δάκρυ ακόμα. Από αυτά που βγαίνουν μόνα τους, χωρίς να σε ρωτήσουν. Την ώρα που εσύ προσπαθείς να χαμογελάσεις. Άδικο. Η μαμά με το ίδιο χέρι, αυτό που δίνει ασφάλεια και προσφέρει τη λύτρωση, σκουπίζει το δάκρυ. Τι έχει μέσα το κόκκινο κουτί? Η φωνή της πονεμένη μα γλυκιά όπως πάντα. Το χαμόγελό μου έσπασε. Έγινε χίλια κομμάτια. Θα το κολλήσουμε. Δεν κολλάει. Προσπάθησε η δασκάλα, διπλανή μου και η τάξη όλη. Προσπάθησε με την πιο δυνατή κόλλα, αυτή για τα ψηφιδωτά. Άλλο ένα δάκρυ. Δεν κολλάει με κόλλα. Θα μου δώσεις το χαμογελό σου. Με πιστεύεσαι? Εγώ θα το κολλήσω. Ναι. Λίγη ελπίδα, λίγος φόβος, σιγουριά. Ναι. Κάθονται στο πάτωμα μητέρα και κόρη, απέναντι η μία από την άλλη. Στη μέση το κόκκινο κουτί. Να το ανοίξω? Όχι. Γύρω τους τρία μεγάλα βάζα. Από αυτά που η μαμά χρησιμοποιούσε για να βάζει τις μαρμελάδες που έφτιαχνε για τον μπαμπά, παλιά. Είναι άδεια? Όχι. Είναι γεμάτα, ξεχυλίζουν. Είναι άδεια? Όχι. Η μαμά ανοίγει το πρώτο βάζο με περίσσια προσοχή. Βουτά το χέρι της μέσα, γεμίζει τη χούφτα της θαρής με κάτι, κάτι που δεν πιάνεται αλλά είναι εκεί. Αγάπη, λέει, και αδειάζει τη χούφτα της πάνω στο κόκκινο κουτί με το θυματισμένο παιδικό χαμόγελο, σαν την αγάπη που ο μπαμπάς και εγώ σου δείξαμε τόσα χρόνια και θα σου δείχνουμε πάντα. Με βλάβεια ανοίγει και το δεύτερο βάζο, γεμίζει τη χούφτα της με το περιεχόμενο του βάζου και την αδειάζει πάλι πάνω στο κόκκινο κουτί. Ελπίδα. Ελπίδα ότι κάθε δύσκολη στιγμή θα περάσει και ο πόνος θα φύγει και ότι η ζωή είναι όμορφη. Με χάρη ανοίγει και το τελευταίο βάζο. Πίστη. Πίστη στον εαυτό σου ότι είσαι δυνατή. Πίστη σε εμένα και τον πατέρα σου ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Πίστη στα λόγια μου ότι θα βγουν αληθινά. Σκορπίζει πάλι το περιεχόμενο της χούφτας της πάνω στο κόκκινο κουτί. Η μικρή κοιτά συγκινημένη. Να το ανοίξω το κόκκινο κουτί, να δω αν κόλλησε το χαμόγελό μου? Όχι. Μένει ένα ακόμα συστατικό για να κολλήσει. Μα άλλο βάζο δεν υπάρχει. Το συστατικό αυτό δεν χωράει σε βάζο ή κουτί. Δεν έχει όρια ή σύνορα. Είναι παντού και είναι τα πάντα. Η μικρή κλείνει τις χουφτίτσες της,
και τις δυο μαζί, θα ρίσει χμαλωτίζει κάτι στον αέρα, κάτι που υπάρχει αλλά δεν φαίνεται. Ανοίγει με ευλάβεια τις παλάμες της πάνω από το κόκκινο κουτί και ταυτόχρονα ψιθυρίζει «Θεός». Η μητέρα την κοιτά με μάτια λαμπερά. Η μικρή την κοιτά και χαμογελά. Το χαμόγελό της, η άνοιξη και το καλοκαίρι μαζί, ο ήλιος και η σελήνη. Αυτό είναι το κείμενο, αγαπητοί μου. Ένα κείμενο που είναι πραγματικά συγκινητικό, αληθινό, γραμμένο από μία μάνα που έχει και το χάρισμα ίσως να γράφει και που αφορά ένα σπίτι που κάποτε ήταν χαρούμενο και ευτυχισμένο, που κάποτε τα παιδιά χαμογελούσαν, αλλά κάποια στιγμή το χαμόγελο χάθηκε, έσπασε, γιατί ο πατέρας βρήκε μια άλλη γυναίκα και έφυγε από το σπίτι. Βέβαια, αυτή είναι μια συλλαβή μόνο που είπα. Πίσω από αυτή τη συλλαβή κρύβεται πολύς πόνος και πολύ βία. Πόνος που γεννιέται από την κατάσταση που δημιουργείται, που κανείς δεν μπορεί να την κρύψει από τα παιδιά. Πόνος που δημιουργείται και βία που ασκείται, μια άλλου είδους βία, αλλά πολύ σκληρή βία, σε μια παιδική ψυχή. Εδώ όμως έχουμε μια φωτισμένη μητέρα. Θα αναλύσουμε λίγο αυτό το κείμενο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Μερικά σημεία του. Έχω σημειώσει μερικά. Έχασε το χαμόγελο χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το θέλει. Τα παιδιά μας θέλουν πάντα να χαμογελάνε, αλλά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έγινε. Δεν καταλαβαίνουν πώς έφτασαν σε ένα σημείο που δεν το θέλουν. Το ερώτημα είναι αν εμείς οι υπόλοιποι παίρνουμε είδηση τι ακριβώς έχει συμβεί στο παιδί μας. Παίρνουμε είδηση ότι έχει χάσει το χαμόγελό του. Προσέξατε εκείνη την όμορφη φράση. Το άκουσε η διπλανή, το άκουσε η δασκάλα, το άκουσε η τάξη. Η μαμά το άκουσε στο σπίτι. Ο μπαμπάς το άκουσε στο γραφείο του. Δηλαδή πήραν είδηση για τις συνέπειες της πράξης τους. Ο καθένας πήραν είδηση για το τι συνέβη στην ψυχή ενός παιδιού από αυτό το χωρισμό. Κατάλαβαν τις συνέπειες ή τις προσπέρασαν αδιάφορα. Το βρήκε πεσμένο στο πάτωμα το χαμόγελό της. Το βρήκε σπασμένο σε χίλια κομμάτια. Τι σημαίνει τα χίλια κομμάτια? Σημαίνουν την εσωτερική διάλυση του παιδιού, το οποίο αισθάνεται μια βία που το συντρίβει. Δεν είναι χειρονακτική βία, πιθανώς να μην είναι ούτε λεκτική βία. Είναι όμως βία πολύ πιο σκληρή. Είναι η βία μιας πραγματικότητας που αλλιώς την ονειρεύτηκε και αλλιώς την βιώνει. Να το πει στη μαμά. Η μαμά πάντα ξέρει τι να κάνει, αλλά αυτή ήταν η μαμά πριν. Όταν η μαμά ήταν ισορροπημένη, όταν η μαμά και ο μπαμπάς ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους, όταν ακριβώς ήταν και αυτή ένα χαμόγελο, τι έχει νιώσει το παιδί? Ότι η μαμά έχει αλλάξει. Πηγαίνει κρυφά στο μπάνιο και κλαίει, είναι εκνευρισμένη, είναι στενοχωρημένη. Αλλά το κλάμα της μαμάς, η στενοχώρια της μαμάς, είναι μια βία στην ψυχή του παιδιού, την οποία δεν την καταλαβαίνουμε.
να το πει στον μπαμπά που κάποτε την έπαιρνε στην αγκαλιά του, που την έλεγε αγάπη του κτλ. Αλλά αυτός ήταν ο μπαμπάς πριν, όταν ζούσε αρμονικά στο σπίτι, όχι όταν κοιμόταν στο γραφείο για να μην γυρίσει στο σπίτι. Και παίρνει μια απόφαση να ζήσει χωρίς χαμόγελο. Τι σημαίνει αυτό? Να ζήσει σε μια απέραντη δυστυχία, την οποία όμως δεν την καταλαβαίνουν εκείνοι που την προκαλούν. Έχω ακούσει πολλές φορές τη φράση «θα συνηθίσουν τα παιδιά». Τι θα συνηθίσουν? Να ζουν χωρίς χαμόγελο? Και αυτό είναι συνήθεια? Αυτό τα οικοδομεί? Όμως αυτό που εντυπωσιάζει στο κείμενο αυτό είναι η φωτισμένη στάση της μητέρας, η οποία μεν στεναχωριέται, υποφέρει, κάνει, αλλά όμως έχει μια προτεραιότητα. Μισό λεπτάκι. Και η προτεραιότητα είναι το παιδί της. Μπαίνει στο σπίτι, πάει να προσπεράσει τη μαμά, αλλά η μαμά καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Ένα χέρι την κρατά, θέλει να φύγει από τη μια μεριά, αλλά απ' την άλλη αυτό το χέρι το νιώθει σαν ασφάλεια. Αυτό το χέρι την κρατά, δεν την αφήνει στη μοναξιά του δωματίου της. Καλά, αγκαλιά δεν έχει, ένα χαμόγελο δεν έχει? Γιατί έτσι συνήθιζε να υποδέχεται η μάνα την κόρη και η κόρη τη μάνα. Με ένα χαμόγελο, με μια αγκαλιά γύρισε από το σχολείο. Τώρα υπάρχει μόνο ένα δάκρυ. Όμως αυτό το χέρι σκουπίζει το δάκρυ. Λέει το πρόβλημα. Και εδώ θαυμάζει κανείς τη σοφία της μητέρας. Δεν κολλάει με κόλλα το χαμόγελο που σου έσπασε. Με τι κολλάει? Ακούσατε. Πρώτον, με την αγάπη. Και εδώ βλέπει κανείς την υπέρβαση της μητέρας. Σαν την αγάπη που ο μπαμπάς και εγώ σου δείξαμε τόσα χρόνια και θα σου δείχνουμε πάντα. Με άλλα λόγια, το παιδί δεν μπαίνει στη μέση, αυτός ο κακός ο πατέρας σου που μας στενοχώρησε, που μας πλήγωσε, που μας έκανε. Αυτό το κρατάει η μάνα για τον εαυτό της και θέλει να αναστήσει την εικόνα του πατέρα μέσα στη συνείδηση του παιδιού. Δεν προσπαθεί να την γκρεμίσει. Και όχι μόνο δεν προσπαθεί να την γκρεμίσει, αλλά προσπαθεί να την κάνει στέρεα, σαν αυτή που σου δείχναμε και θα σου δείχνουμε πάντα. Συνεχίζουμε να σε αγαπάμε. Αυτό που συνέβη σε πονάει, αλλά δεν άλλαξε αυτό που εμείς νιώθουμε για σένα. Δεν είναι χαζή η μητέρα. Καταλαβαίνει τον πόνο, αλλά προσπαθεί να τον απαλύνει. Ελπίδα ότι κάθε δύσκολη στιγμή θα περάσει και ο πόνος θα φύγει και ότι η ζωή είναι όμορφη. Εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ κάτι δικό μου. Όταν ήμουν φοιτητής και έκανα κατηχητικό στη Νέα Σμύρνη, ήταν μια μεγάλη ομάδα παιδιών του Λυκείου. Μια όμορφη παρέα. Μου έκανε όμως εντύπωση κάτι, ότι όταν ξεκινάγαμε να συζητήσουμε κάτι σοβαρό, ένας από εκεί, ένα πολύ καλό παιδί κατά τα άλλα, προσπαθούσε να διασπάσει την προσοχή. Το παρατήρησα μία, δύο, τρεις φορές και συνειδητοποίησα, παρόλο που ήμουν και εγώ αρκετά νέος τότε, ότι κάτι θέλει να κρύψει ή να φανερώσει.
Έτσι μια φορά τον κράτησα μόνο του και του λέω, αυτό που παρατήρησα, ακολούθησε μία σιωπή. Του λέω, Πάνο, σου συμβαίνει κάτι? Απόλυτη σιωπή. Και τότε το τόλμησα, μήπως Πάνο οι γονείς σου έχουν χωρίσει? Και η απάντηση ήταν ένα παρατεταμένο κλάμα. Ήταν συγκλεωριστικό να βλέπεις ένα παλικάρι να κλαίει με λυγμούς. Τον άφησα να κλάψει. Ακούμπησα το χέρι μου στο κεφάλι του, όταν άρχισε να ηρεμεί, και του είπα, τώρα βρήκαμε την άκρη. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Να το δούμε κατάματα και να καλλιεργήσουμε και την ελπίδα. Και αυτό έκανα τότε. Του είπα, κοίταξε, μπορεί κάποια μέρα τα πράγματα να αλλάξουν. Μπορεί κάποια στιγμή να ξανασμίξουν οι γονείς σου. Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο είπαμε, είναι πάρα πολλά χρόνια άλλωστε από τότε. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ξαναγύρισε το χαμόγελο στα χείλη αυτού του παιδιού και από τότε είχε μια απόλυτα φυσιολογική συμπεριφορά. Ένιωσε ότι μου έλεγε, μα εγώ καίγομαι και εσείς μιλάτε για άλλα πράγματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να καλλιεργήσεις αυτήν την ελπίδα και ταυτόχρονα να στηρίξεις βλέποντας κατάματα το πρόβλημα. Πίστη στον εαυτό σου ότι είσαι δυνατή, σε μένα και τον πατέρα σου ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Δεν είναι παρόν ο πατέρας, αλλά η μάνα μιλάει για λογαριασμό του και του αναθέτει την ίδια αγάπη και ευθύνη που έχει και η ίδια. Πίστη ότι τα λόγια μου είναι αληθινά. Και τελικά το τρίτο βάζω, που δεν το τέταρτο μάλλον, που δεν υπάρχει, αλλά που το διαισθάνεται η μικρή, καθώς κλείνει μέσα στις χούφτες της και αδειάζει στο περιεχόμενο που είναι ο Θεός. Η πίστη στο Θεό. Αυτή η δύναμη που μπορεί πραγματικά να στηρίξει στις πιο δύσκολες και κρίσιμες ώρες. Σας είπα ότι αυτό το περιστατικό είναι αληθινό. Τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας τους γνώρισα σε χρόνο ανύποπτο και στο εξωτερικό. Και δεν φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα τους ξανάβρισκα, αλλά αρκετά διαφορετικά. Ομολογώ ότι συγκινήθηκα όταν διάβασα αυτό το κείμενο. Όμως, είπα και προηγουμένως ότι εδώ μιλάει για μία βία την οποία δεν την υπολογίζουμε συνήθως. Την θεωρούμε βία με τα λόγια, βία με τις πράξεις, και όμως υπάρχει αυτή η βία που καταπιέζει και συντρίβει συνήθως τις ψυχές των παιδιών και που προέρχεται από τον εγωισμό ημών των μεγάλων, που σκεφτόμαστε ίσως τις δυσκολίες και τα προβλήματά μας, αλλά σπάνια υπολογίζουμε τα παιδιά μας. Και μας δίνει και μια θαυμαστή διέξοδο, γιατί όλα αυτά μπορεί να τα αντιμετωπίζουμε πολλές φορές στη ζωή μας, ότι χρειάζεται να κάνουμε τη δική μας υπέρβαση, να καταλάβουμε ότι ίσως τα παιδιά μας χρειάζεται να μην τα βάλουμε σε ένα παιχνίδι έντασης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των μεγάλων. Δεν είναι όλα έτσι πάντοτε. Ίσως η αντιμετώπιση αυτή που ακούσατε είναι μια εξαίρεση. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν μπήκα σε ένα νυχτερινό σχολείο και μπαίνοντας σε μια τάξη είπα, παιδιά, μπήκε ένας παπάς στην τάξη σας, έχετε κάτι να του πείτε? Και σηκώθηκε ένας 15χρονος με τα μάτια του έξω, κατακόκκινος, τρέμοντας ολόκληρος, και με όση δύναμη φωνής είχε μου φώναξε,
Εγώ έχω κάτι να σας πω. Πριν από 3 μέρες χωρίσαν οι γονείς μου. Εσείς τι έχετε να μου πείτε? Πριν τελειώσει εκείνος, μια μαθήτρια με ένα θλιμμένο ύφος, με ένα θλιμμένο πρόσωπο, μου είπε: και σε μένα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπετε, η βία που βιώνει ένα παιδί, είτε αυτή που προέρχεται από τη σύγκρουση των γονιών, είτε η βία που βιώνει βλέποντας να κρεμίζεται το όνειρό του, γεννά στη συνέχεια βία. Ακόμα και στην έκφραση και στην κίνηση. Η οικογένεια λοιπόν έχει μια τεράστια ευθύνη για να προλάβει πρώτα-πρώτα αυτή την βία. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα στο σπίτι είναι σημαντικό να υπάρχει η αγάπη. Αλλά η αγάπη προϋποθέτει την ταπείνωση και την ταπείνωση του εγωισμού. Μερικές φορές νομίζουμε ότι καλλιεργώντας τον εγωισμό μας ή αφήνοντάς τον να εκδηλώνεται, ότι στην πραγματικότητα έχουμε νικήσει. Όμως στην πραγματικότητα έχουμε χάσει. Και έχουμε χάσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο από μας. Έχουμε χάσει και εμάς, αλλά έχουμε χάσει και τα παιδιά μας. Όταν ο εγωισμός οδηγεί στη σύγκρουση και στην διάλυση. Το είπα κι άλλοτε, δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ταπείνωση. Γιατί ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν μπορεί να αγαπάει. Ούτε και τα παιδιά του. Αντίθετα τα πληγώνει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να προλάβουμε αυτή τη βία. Ένα παιδί που μεγαλώνει φυσιολογικά, αγαπάει και τον πατέρα και τη μάνα του και θέλει να τους βλέπει αγαπημένους. Όταν τους βλέπει να συγκρούονται, τότε πληγώνεται. Ακόμα και τότε που δεν μιλάει. Και ίσως είναι πιο επίφοβο το ότι δεν μιλάει. Βέβαια υπάρχει και άλλη βία. Αυτή που έρχεται απ' έξω. Είναι αυτή που ονομάζουμε σήμερα σχολική βία, με την έννοια ότι το σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο τα παιδιά μας ζουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους και σε αυτό το χώρο εκδηλώνουν αυτό το οποίο έχουν μέσα τους, αυτό το οποίο βιώνουν. Από πού προέρχεται όμως η βία που έχουν τα παιδιά μας στο σχολείο? Προέρχεται πρώτα-πρώτα από ένα οικογενειακό περιβάλλον. Και εδώ προέρχεται με ένα διπλό τρόπο. Ο πρώτος είναι αυτός που περιέγραψα προηγουμένως. Η δυσαρμονία στο σπίτι που γεννά τη βία στις ψυχές των παιδιών. Απ' την άλλη μεριά προέρχεται από την λαθεμένη αγωγή των παιδιών. Η αγωγή είναι κάτι πάρα πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ σοβαρό και μεγάλο. Και χρειάζεται κανείς να ασχοληθεί επισταμένα με την αγωγή των παιδιών, αφού πρώτα-πρώτα ξεκαθαρίσει τι είναι ένα παιδί. Είναι ένα ωραίο ζωάκι ή είναι κάτι διαφορετικό? Γιατί ανάλογα με αυτό που είναι, χρειάζεται να το βοηθήσουμε. Η λέξη αγωγή τι έχει μέσα της? Μια κίνηση. Η αγωγή είναι μια πορεία. Θέλουμε να οδηγήσουμε το παιδί κάπου. Πού? Πρώτον, το ξέρουμε εμείς αυτό το πού. Δεύτερον, οι γονείς και οι δύο συμφωνούν στην κατεύθυνση της αγωγής. Και τρίτον, η αγωγή είναι κάτι αυθαίρετο? Εμένα έτσι μ' αρέσει, έτσι κάνω? Η αγωγή έχει σχέση με την ταυτότητα του παιδιού, με αυτό που είναι το παιδί? Γιατί ο σκοπός της αγωγής είναι η ολοκλήρωση του παιδιού, η ολοκλήρωση του ανθρώπου.
Αν όμως η αγωγή είναι λαθεμένη, θα οδηγήσει στην αλωτρίωση του ανθρώπου και όχι στην ολοκλήρωσή του. Βέβαια, αυτή τη βία το παιδί τη βρίσκει και στην κοινωνία, αλλά και στις παρέες. Προσέξτε τώρα τελευταία δύο περιστατικά. Το ένα παιδάκι αυτοκτόνησε και το άλλο που πειράθηκε να αυτοκτονήσει, στο ίδιο σχολείο. Όταν παρουσιάστηκε το περιστατικό αυτό, έγραψε ένα άρθρο αρκετά σκληρό που αφορούσε τις ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας για την αγωγή και την παιδεία την οποία προσφέρει γενικά στα Ελληνόπουλα. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι καρπός αυτής της απαιδείας είναι τα φαινόμενα αυτά όπου και αν εκδηλώνονται. Διότι ακριβώς σήμερα το σχολείο εγκατέλειψε τον παιδαγωγικό του ρόλο σαν σχολείο. Το τι μπορεί να κάνω εγώ σαν καθηγητής μόνος μου αφορά το φιλότιμο κάποιων εκπαιδευτικών. Όμως είναι άλλο πράγμα το φιλότιμο ενός εκπαιδευτικού που καμιά φορά δυσκολεύεται από τις συνθήκες μέσα στο σχολείο, και άλλο πράγμα είναι ότι η πολιτεία έχει στόχο και αυτό το στόχο το καλλιεργεί με όλα τα μέσα τα οποία χρειάζεται. Άκουσα βέβαια με ευχάριστη έκπληξη στο φετινό μήνυμα επί τη ενάξη του νέου σχολικού έτους τον Υπουργό Παιδείας να αναφέρεται στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Αυτό μεν είναι κάτι καλό, αλλά ο τρόπος της ανάπτυξης δείχνει ότι απλά αντιμετωπίζεται σε ένα ενοχλητικό πρόβλημα για το οποίο πρέπει οι καθηγητές στο σχολείο να πάρουν μερικά μέτρα. Αυτό όμως δείχνει ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν κατενόησε τι γέννησε και τι καλλιεργεί αυτό το πρόβλημα. Και αυτό που το γέννησε είναι ότι αυτές οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το γένος μας χρόνια ολόκληρα, αυτές περιθωριοποιήθηκαν. Το παιδί μεγαλώνει χωρίς να προσπαθεί να γίνεται καλύτερο. Και βέβαια είμαστε και εμείς οι μεγάλοι επηρεασμένοι. Θα σας θυμίσω αυτό που έχω πει κι άλλοτε, ότι όταν παλιά πήγαινε η μητέρα ή ο πατέρας να μπάθει για τους βαθμούς του παιδιού, πολλές φορές γύριζε και του έλεγε: «Κοίταξε, ο καθηγητής σου μου είπε ότι πρέπει να διαβάζεις λίγο περισσότερο. Όμως χάρηκα πάρα πολύ γιατί μου είπε ότι είσαι ένα πολύ καλό παιδί». Ή ο παππούς που έλεγε στο εγγονάκι του: «Χαίρομαι που είσαι πρώτος μαθητής, θα χαιρόμουν περισσότερο αν ήσουν και καλό παιδί». Αυτή η έννοια λοιπόν της αρετής σήμερα έχει εξωστρακιστεί και από την αγωγή που δίνουμε στο σπίτι. Σπάνια συμβουλεύουμε τα παιδιά μας, ή όταν τα συμβουλεύουμε η αρετή που θέλουμε να δείξουν είναι για να μην στεναχωριόμαστε εμείς, για να μην έχουμε προβλήματα εμείς, όχι γιατί μας ενδιαφέρει το παιδί αυτό να έχει θεμέλια στη ζωή του πνευματικά. Έτσι λοιπόν, η οικογένεια, η κοινωνία, η πολιτεία και το σχολείο έχουν σήμερα μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί βλέπουμε να φυτρώνει μια νοοτροπία η οποία δεν έχουμε πάρει είδηση μέχρι που μπορεί να οδηγήσει. Και το ερώτημα είναι, σε αυτόν τον εκφοβισμό, στο bullying, ποιος είναι το θύμα και ποιος είναι ο θήτης? Θα σας πω ένα αληθινό περιστατικό που συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Δημοτικό σχολείο, τετάρτη τάξη, φέτος είναι πέμπτη.
Ένα κοριτσάκι έχει μια μητέρα που είναι δικηγορίνα, έχει έναν αέρα, ίσως γι' αυτό, που πιθανώς να καλλιεργείται μέσα στο σπίτι, και το παιδάκι αυτό έχει καταφέρει, ίσως είναι και ο χαρακτήρας του, και έχει επιβληθεί στα άλλα παιδιά, τα οποία τρέχουν κοντά της, αλλά αυτή με μια ομάδα παιδιών περιφρονεί ένα άλλο κοριτσάκι της ίδιας ηλικίας. Το κοροϊδεύουνε και διάφορα τέτοια. Ένα άλλο κοριτσάκι όμως επιμένει να κάνει παρέα με αυτό που περιφρονούν και δέχεται και αυτό της άλλης παρέας, της άλλης ομάδας μάλλον, την περιφρόνηση. Η μητέρα του δεύτερου κοριτσιού πηγαίνει στη δασκάλα και της λέει το και το συμβαίνει. Και ακούστε την απάντηση της δασκάλας. Μα λέει, αν το παιδί έχει μια ισχυρή προσωπικότητα και καταφέρνει και μαζεύει και τα υπόλοιπα, θα το κατηγορήσουμε γιατί έχει ισχυρή προσωπικότητα? Και εγώ που το ακούω διερωτάμε εάν αυτή η συγκεκριμένη κυρία μπορεί να συνεχίσει να είναι δασκάλα. Διότι μπορεί το παιδάκι όντως να έχει μια ισχυρή προσωπικότητα. Και δεν ξέρω τι γίνεται στο σπίτι, αλλά εκείνη είναι στο σχολείο για να βοηθήσει αυτό το κοριτσάκι, αυτή την ισχυρή προσωπικότητα, να τη χρησιμοποιήσει για το καλό του και για το καλό όλων, και όχι αυτή η ισχυρή προσωπικότητα να χρησιμοποιηθεί για το κακό, όχι μόνο των άλλων, αλλά και του ιδίου. Είχαμε παλιότερα στη Θεσσαλονίκη ένα περιστατικό πολύ άσχημο. Ένα παιδί σκότωσε ένα άλλο στα 14 του χρόνια. Βέβαια, η οργή μας πηγαίνει συνήθως σε αυτόν που το σκότωσε, στο φωνιά. Όμως στην πραγματικότητα, η πραγματικότητα ήταν αρκετά διαφορετική. Το παιδί που σκοτώθηκε ήταν το θύμα της νεοτροπίας των γονιών του. Ναι μεν ο πατέρας έρχεται τώρα και λέει μου σκότωσες το παιδί μου, αλλά εσύ πατέρα τι αγωγή έδινες ώστε το παιδί σου, το θύμα, τελικά να ασκεί ένα, με μια ομάδα παιδιών, μια φοβερή καταπίεση στο άλλο το παιδάκι, το οποίο κάποια στιγμή έφτασε στα όρια του, αλλά αυτό δεν αυτοκτόνησε, πήρε ένα μαχαίρι και σκότωσε αυτόν. Αυτή είναι η αποστολή της δασκάλας που είπα προηγουμένως, γιατί κάποτε αυτό το περιφρονημένο και το καταπιεσμένο κοριτσάκι μπορεί τελικά να εκδικηθεί άσχημα και άγρια αυτό που σήμερα το καταπιέζει. Αυτό όμως όλο τι δείχνει? Την αντάρα και τη σύγχυση που υπάρχει στο μυαλό μας και σαν γονιών αλλά και σαν εκπαιδευτικών, ώστε να μην ξέρουμε πώς πραγματικά πρέπει να φερθούμε. Τα παιδιά μας είναι για να τα καλλιεργούμε, και να τα καλλιεργούμε όχι κάνοντάς τα σκληρά για να επιβιώσουν στην εποχή μας, αλλά κάνοντάς τα να αποκτήσουν γερές βάσεις για να αντέξουν και να σταθούν όρθια. Γιατί η σχολική βία σήμερα δηλώνει πρώτα-πρώτα την αδιαφορία της πολιτείας. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε πέντε, ούτε δέκα. Τα γεγονότα μοιάζουν να έρχονται με χιονοστιβάδα. Και η πολιτεία απλά εκδηλώνει τη λύπη της, τα καταγράφει, δίνει συμβουλές στα χαρτιά, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι όλο το παιδαγωγικό μοντέλο είναι αποτυχημένο και λάθος. Γιατί έχει παραθεωρήσει μια μεγάλη αλήθεια, που αν την παραθεωρήσουν και οι γονείς, τότε αλίμονο στα παιδιά. Ότι ένα παιδί δεν έχει μόνο μυαλό, έχει και καρδιά. Αυτό μας το δηλώνει ξεκάθαρα το ανάγνωσμα που διαβάζουμε στον αγιασμό που κάνουμε στα σχολεία στα παιδιά. Μιλάει για τον Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος και καταλήγει. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία
και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Σοφία, στη γνώση του μυαλού. Ηλικία, στον πόη του σώματος. Και χάριτη, η χάρη σε αφορά την καρδιά. Εμείς φροντίζουμε το μυαλό των παιδιών μας, φροντίζουμε το σώμα τους, αλλά διαφορούμε για την καρδιά και την ψυχή τους σε τέτοιο σημείο, ώστε η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας έχουν και ψυχή, ότι έχουν και καρδιά. Και καρδιά δεν εννοώ αυτό το σάρκινο όργανο που χτυπάει εδώ, αλλά την πνευματική καρδία του ανθρώπου. Και επειδή το παιδί είναι ευαίσθητο, γι' αυτό αυτή η καρδιά πληγώνεται πάρα πολύ άσχημα όταν παραθεωρείται. Έτσι λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το παιδαγωγικό μας μοντέλο αφορά την όλη ανθρώπινη προσωπικότητα. Και το σώμα και το μυαλό, τη διάνοια, αλλά και την καρδία του ανθρώπου. Όμως, το είπα και προηγουμένως, η σημερινή παιδεία φαίνεται να αγνοεί τον άνθρωπο στην ολότητά του. Τι κάνουμε με την οικογένεια? Πολλές φορές και η οικογένεια σήμερα είναι μπερδεμένη. Να αποκτήσουν γνώση στα παιδιά μας. Ναι, γιατί όχι. Να αποκτήσουν ικανότητες. Ναι, να τα φροντίσουμε. Αλλά εάν όμως δεν φροντίσουμε την ψυχή των παιδιών μας, υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά τελικά να πάνε όχι απλώς χαμένα, αλλά να στραφούν εναντίον της ζωής των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε αυτό που είναι ένα παιδί. Αυτό είναι το δράμα της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής παιδείας. Δεν ξέρει ποιον παιδεύει, δηλαδή ποιον διαμορφώνει. Και φοβάμαι ότι αυτό είναι και το δράμα ενός μεγάλου μέρους από οικογένειες που ξαφνικά βλέπουν τα παιδιά τους να παίρνουν στραβό δρόμο. Πόσα παιδιά σήμερα μπλέκουν με τα ναρκωτικά? Και σας ρωτώ, πιστεύετε ότι στα αλήθεια το σπίτι δεν φταίει σε τίποτα γι' αυτό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν προλάβαμε έγκαιρα, δεν διδάξαμε σωστά, δεν ενδιαφερθήκαμε για το πραγματικό μας παιδί. Έρχεσαι λοιπόν σήμερα και ρωτάς ένα 15χρονο, γιατί παιδάκι μου παίρνεις ναρκωτικά? Και σου απαντάει, πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Και εγώ λέω, ελάτε κύριοι γονείς και απαντήστε στο παιδί σας, γιατί να μην πάρει. Ποιος είναι ο στόχος? Σε αυτή την αίθουσα που είστε τώρα εσείς, ήταν τα παιδιά από την Αθήνα που μου ζήτησαν τότε να τους μιλήσω για τον άρτο στη λατρεία της εκκλησίας. Και όταν άρχισα να τους μιλώ στα 20 λεπτά, ένας πιτσιρίκος 15χρονος σηκώνει το χέρι και μου λέει, σας ακούμε τόση ώρα να μας μιλάτε και γλυκαίνε την καρδιά μας. Εμείς όμως ξέρετε τι νιώθουμε μέχρι σήμερα? Πλήξη και ανία. Πλήξη και ανία στα 15 χρόνια, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, σε ένα σχολείο που δίνει πολλές δυνατότητες στα παιδιά, παιδιά γονιών που ενδιαφέρονται πολύ για τη μόρφωση των παιδιών τους, και έχεις τα παιδιά αυτά όλα να μιλάνε για πλήξη και ανία. Τι σημαίνει πλήξη και ανία μπροστά στο κατώφλι των ναρκωτικών? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Όταν τα παιδιά λένε πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω, αυτό μας ρωτάνε. Γιατί να μην πάρω? Μα θα πεθάνεις. Και απαντά η κόρη στον πατέρα, το τελευταίο του καταφύγιο, ότι το ξέρω πως θα πεθάνω, αλλά μέχρι να πεθάνω θα περάσω καλά. Γιατί για αυτήν αυτό είναι το παν. Αυτή την αγωγή πήρε να περνάει καλά. Αλλά αυτή η αγωγή δεν μπορεί να κροτήσει τη ζωή ενός ανθρώπου που μάλιστα βγαίνοντας στη ζωή θα συναντήσει τις δυσκολίες, τους ανταγωνισμούς και όλα αυτά.
με πιο εσωτερικό ηθικό έρισμα και περιεχόμενο θα αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες. Και το γεγονός ότι τα παιδιά μας εύκολα γίνονται θύματα του bullying είναι ακριβώς γιατί δεν έχουν την υποστήριξη, όχι ίσως των γονιών τους, αλλά έχουν μια εικόνα της ζωής λαθεμένη, δεν περνάνε καλά. Και τότε γιατί να συνεχίσουν να ζούνε? Χρειάζεται λοιπόν από όλους όσους ασχολούμαστε με τα παιδιά, γιατί και σε εμάς εδώ στο Κατηχητικό που έρχονται τα παιδιά, έρχονται, θα έλεγα, στο τέλος. Έρχονται αφού έχουν περάσει πρώτα από ένα σπίτι, αφού έχουν περάσει από ένα σχολείο, από ένα περιβάλλον, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό που βιώνουν κάθε μέρα τα παιδιά, είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο, να προσπαθήσεις να το αλλάξεις. Να τους δείξω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και πολύ περισσότερο όταν το προσπαθείς μόνος σου, χωρίς βοήθεια, κυρίως από το σπίτι. Γιατί αν καταλάβατε, είπα στην αρχή ότι το θέμα μας σήμερα είναι η ευθύνη της οικογένειας. Μην περιμένετε λοιπόν από την πολιτεία, θα έλεγα ακόμα μην περιμένετε από την κοινωνία, ακόμα και από το σχολείο. Εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν φωτισμένοι δάσκαλοι. Και εκεί το βλέπετε πόσο τα παιδιά τους υπολογίζουν, πόσο τους εκτιμούν και πόσο τους θαυμάζουν. Γιατί βλέπουν ότι αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο καθηγητής έχει κάτι άλλο. Τα παιδιά ποτέ δεν έχασαν το μέτρο. Ξέρουν ποιοι τα αγαπάνε. Ξέρουν ποιοι νοιάζονται για αυτά. Ακόμα και τότε που τα μαλώνεις, μπορούν να ξέρουν ότι τα αγαπάς. Και γι' αυτά καμιά φορά είναι ασφάλεια ότι τα μαλώνεις. Γιατί σου λέει, αν εμείς υπερβούμε τα όρια, υπάρχει κάποιος που θα μας φωνάξει. Η ευθύνη λοιπόν της οικογένειας είναι ευθύνη πρώτα για την αγωγή που θα δώσουμε στα παιδιά. Μερικές φορές είναι πάρα πολύ άσχημο να αισθάνεται κανείς ότι έχει χάσει το τρένο. Γιατί δεν ξεκίνησε από τη μικρή ηλικία. Αυτό που σας έλεγα άλλοτε, τα πνευματικά εμβόλια. Και ένα παιδί που μεγάλωσε χωρίς από τη μικρή ηλικία τη σωστή κατεύθυνση, δυσκολεύεται. Βέβαια, ασφαλώς υπάρχει ελπίδα. Γιατί τα παιδιά μας έχουν δυνάμεις μέσα τους. Όμως, είναι σημαντικό να μας απασχολήσει τι αγωγή θα δώσουμε στα παιδιά μας. Όχι τι ρούχα θα τους πάρουμε, όχι τι παιχνίδια θα τους πάρουμε, όχι πόσες γλώσσες θα μάθουνε, αλλά τι αγωγή θα τους δώσουμε. Η αγωγή είναι το ένα, όλα τα υπόλοιπα είναι τα μηδενικά. Τα μηδενικά χωρίς τη μονάδα είναι μηδενικά. Δηλαδή δεν βοηθάνε. Και όχι μόνο δεν βοηθάνε, κάποτε μπερδεύουνε. Όταν όμως υπάρχει μονάδα, τότε όλα αυτά παίρνουν αξία. Η ευθύνη της οικογένειας είναι για την αγάπη που πρέπει να καλλιεργήσει. Και γι' αυτό ξεκίνησα από το διήγημα που σας είπα, γιατί ακριβώς είναι βασικό πράγμα τα παιδιά μας πρώτα να ζήσουν στην αγάπη των γονιών. Την έχουν ανάγκη αυτή την αγάπη. Να βλέπουν τους γονείς τους αγαπημένους. Θα έλεγα τη φράση και μην την παραξηγήσετε, να τους βλέπουν ερωτευμένους τους γονείς. Να νιώθουν ότι υπάρχει τρυφερότητα και αγάπη και στοργή στη σχέση τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δύναμη νιώθουν. Νιώθουν ασφάλεια. Ενώ όταν τους βλέπουν να συγκρούονται και να διαπληκτίζονται, νιώθουν ο κόσμος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους. Έτσι, η βασικότερη αγωγή είναι αυτή που θα βιώσουν
και όχι οι συμβουλές που θα τους δώσουμε. Τη λέει η Πελεγιά, πρέπει η οικογένεια να ετοιμάσει το παιδί για αυτόν τον κόσμο που ζει και να το έχει προετοιμάσει για ό,τι μπορεί να συναντήσει στην κοινωνία, στο σχολείο, παντού. Χρειάζεται να μιλάμε προληπτικά στα παιδιά μας για όλα τα ενδεχόμενα, ώστε όταν κάτι θα συμβεί στα παιδιά να αναγνωρίσουν αυτό που τους έχουμε πει και αμέσως να καταφύγουν σε μας και να μας πούνε αυτό για το οποίο μου είπες μου συνέβη σήμερα. Οτιδήποτε, τα παιδιά μας δεν είναι ποτέ τόσο μικρά όσο νομίζουμε. Στην Κύπρο τα παιδιά τα λένε μωρά ακόμα και αν είναι 40 χρονών. Και όταν κάποτε ήρθε κάποια μάνα να εξομολογηθεί, μου λέει «Πάτερ, έχω πρόβλημα με τα μωρά μου». Είπα και εγώ από μέσα μου «Παιδίατρο θα με πέρασε». Λέω «Τι πρόβλημα έχετε με τα μωρά σας». Λέει «Αργούν το βράδυ να γυρίσουν». Λέω «Τα μωρά σας». «Ναι», μου λέει. Λέω «Πόσο χρόνο είναι τα μωρά σας». Μου λέει «23 το ένα και 25 το άλλο». Λέω «Μηνών». «Όχι», μου λέει, «χρονών». «Ποια μωρά, χριστιανή μου». «Α», λέει, «δεν το ξέρετε, εμείς έτσι τα λέμε». Ναι, καμιά φορά όμως, επειδή έτσι τα λέμε και έτσι τα βλέπουμε, δεν ενεργούμε με τον κατάλληλο τόπο στην κατάλληλη εποχή. Το θέμα δεν είναι αν τα παιδιά μας θα αργήσουν. Το θέμα είναι να έχουν μεγαλώσει από μικρά έτσι, ώστε κι αν ακόμα αργήσουν να ξέρουν τι κάνουν ή να μπορούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους. Σήμερα τα παιδιά κινδυνεύουν από πάρα πολλά πράγματα και το ξέρετε. Κινδυνεύουν από τα μεγαλύτερα παιδιά ή ακόμα και τα μικρότερα, τα οποία μπορεί να είναι βαποράκια και τα οποία μπορεί να δημιουργούν φιλίες για να διοχετεύσουν αυτό που έχουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν για όλα αυτά να τα έχουμε προετοιμάσει και βέβαια να έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Τι θα πει καλή σχέση? Να κουβεντιάζουμε με τα παιδιά μας. Όσο και αν καμιά φορά είμαστε κουρασμένοι, όσο και αν εκνευριζόμαστε, να κουβεντιάζουμε. Τα παιδιά μας έχουν το θάρρος να μας μιλάνε και όχι το φόβο ότι αν το πω στο μπαμπά ή στη μαμά θα με μαλώσει, θα με δίνει. Η σχολική βία στην πραγματικότητα δηλώνει την είσοδο μάλλον φανερώνει την χρεοκοπία μας όταν τα παιδιά μας σε τόσο νεαρή ηλικία φέρονται με τόση βαναυσότητα πολλές φορές, γιατί εμείς δεν τους μιλήσαμε, γιατί εμείς δεν τα παιδαγωγήσαμε. Θεωρώ επίσης κάτι πολύ ξεκάθαρο που εγώ το βλέπω σήμερα. Η απομάκρυση των παιδιών και των οικογενειών τους από την Εκκλησία και τον Χριστό έχει όντως συνέπειες μεγάλες. Γιατί λείπει το έρισμα. Λείπει εκεί που θα κρατηθείς και εσύ και το παιδί. Χωρίς την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, ο λόγος μας είναι λόγια του αέρα. Και δεν είναι ικανά αυτά να αντιμετρηθούν με τις δυσκολίες και την πραγματικότητα της ζωής και με τις παγίδες που υπάρχουν γύρω. Κάποτε λέγαμε στα παιδιά, εάν παιδί μου σου συμβεί το οτιδήποτε, ρώτα μες στην ψυχούλα σου, αυτό που μου λένε να κάνω, εκεί που μου λένε να πάω, μπορώ να έχω μαζί μου το Χριστό? Αν ναι, πήγαινε. Αν όχι, πρόσεχε. Αυτό όμως τι προϋπέθεται? Ότι το παιδί έχει ακούσει για το Χριστό, το έχουμε μιλήσει για το Χριστό και έχει καταλάβει ότι υπάρχει κάποια σχέση που πρέπει να την καλλιεργήσει. Σήμερα δεν του μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Και δεν καταλάβαμε
ότι κάναμε μια μεγάλη ζημιά. Πετάξαμε στα σκουπίδια το μοναδικό στήριγμα για να κρατηθεί ένα παιδί στη ζωή του. Και μας κάνει εντύπωση γιατί πέφτουν τόσο εύκολα και μερικές φορές τόσο άγρια τα παιδιά μας σε παγίδες μεγάλες. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Όσοι θυμόμαστε από παιδιά πόσο αυτή η σχέση μας ενδιαφέρει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά και στις ψυχές τους τη σχέση τους με τον Χριστό. Είναι ο Χριστός επικίνδυνος? Είναι ο Χριστός εχθρός των παιδιών μας? Τα παιδιά μας κινδυνεύουν από την αναστροφή τους με τον Χριστό? Θα πρέπει να διερωτηθούμε. Να διερωτηθούμε πριν να είναι αργά. Είπα και προηγουμένως ότι όλα αυτά τα φαινόμενα τα σύγχρονα της παραβατικότητας γενικότερα των παιδιών μας αλλά και αυτής της βίας δείχνουν μια αποτυχία και της πολιτείας και της κοινωνίας και του σπιτιού μας. Μερικές φορές ρωτάμε τι κάνει η Εκκλησία και εγώ θα σας απαντήσω τι την αφήνουμε να κάνει. Όταν η Εκκλησία, όταν εμείς οι ιερείς είχαμε τη δυνατότητα παραδείγματος χάρη παλιότερα να πηγαίνουμε στο σχολείο, από τη δική μου μόνο πείρα θα σας διαβεβαιώσω ότι όντως σώσαμε πολλά παιδιά από πολλές επικίνδυνες καταστάσεις. Και από την άλλη μεριά αυτό το είχαν εκτιμήσει και τα σχολεία και σε κάθε δύσκολη στιγμή ο διευθυντής θα έπαιρνε τον παπά της ενορίας. Πάτε, έχουμε ένα πρόβλημα, δεν έρχεσαι στο σχολείο? Να έρθω. Έχω προχθές την ανακάλυψα μία κάρτα ευχετήρια. Ξέρετε από ποιον? Από το Σύλλογο των Καθηγητών του 5ου Γυμνασίου της Λυκείου της Χαλκίδος, που μετά την εκλογή μου με έκαναν ένα δώρο και με ευχαρίστησαν με ένα κείμενο για την συνεργασία που είχαμε στο σχολείο μαζί και για την επίδραση αυτής της συνεργασίας στα παιδιά. Ακόμα και τώρα επικοινωνούμε με τα παιδιά εκείνα. Υπήρξαν περιπτώσεις που τα παιδιά εκμυστηρεύτηκαν πράγματα που δεν είχαν πει σε κανέναν απολύτως. Και θυμάμαι μια κοπελίτσα που στο τέλος μου λέει: «Καλά, πώς σας τα είπα εγώ όλα αυτά? Δεν έχω μιλήσει σε κανέναν μέχρι τώρα». Και ευτυχώς όμως που μίλησε, γιατί πιθανώς κάποια στιγμή να μαθαίναμε ότι μια κοπελίτσα αυτοκτόνησε. Γιατί? Άγνωστον. Και θυμάμαι ότι όταν επί Υπουργού Παιδείας Γιαννάκου απαγορεύτηκε να πηγαίνουμε εμείς να εξομολογούμε στα σχολεία, σε μια εκπομπή που έκανα, ζωντανή, είπα: «Κυρία Υπουργέ, πρέπει να μισείτε πολύ τα παιδιά για να πάρετε μια τέτοια απόφαση». Και της ανέφερα τρία από τα σημαντικότερα περιστατικά που είχα αντιμετωπίσει. Και τη ρώτησα: «Πού θα στραφούν τώρα αυτά τα παιδιά? Πού θα καταφύγουν? Σε ποιον θα μιλήσουνε?» Βέβαια δεν πήρα απάντηση. Ίσως γιατί τελικά δεν ενδιαφέρει το τι θα γίνει αυτό το παιδί. Να μας βγουν οι αριθμοί μόνο. Να προωθήσουμε τα συστήματα ερήμην των παιδιών. Το τελικό ερώτημα είναι, μια και μιλάμε μαζί σήμερα, εσείς τι κάνετε? Και βέβαια το εσείς το αναφέρω και γενικότερα. Τι κάνουν σήμερα οι γονείς? Νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω αρκετά παιδιά που έρχονται στο κατηχητικό
Νομίζω ότι πολλοί από τους γονείς που κι αυτοί έρχονται μπορούν να καταλάβουν τι κάνουμε εδώ. Σας πληροφορώ ότι το έργο της αγωγής των παιδιών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διερωτάται «Τι γαρ ίσον του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν». Με τι μπορεί να συγκριθεί δηλαδή αυτό το έργο, το να ρυθμίσεις την ψυχή και να διαπλάσεις τη διάνοια του νέου ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν είναι τυχαίος. Αυτά τα δύο ρήματα που χρησιμοποιεί έχουν πολύ περιεχόμενο. Να ρυθμίσεις. Αν σκεφτείτε από τα πιο απλά πράγματα που θέλουμε να τα ρυθμίσουμε για να μας δίνει καλή θερμοκρασία, για να γίνει... Πώς τι σημαίνει να ρυθμίσεις? Δηλαδή να βοηθήσεις τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, αλλά με τρόπο, με σοφία θα έλεγα και με αγάπη, με εκτίμηση των αντιδράσεών του, ώστε να αποδεχθεί αυτή τη ρύθμιση που θα τον βοηθήσει τον ίδιον. Άπαξ και λιγάκι μεγαλώσει, μετά εγώ δεν τον φοβάμαι. Και διαπλάσε. Τα δύο ρήματα αυτά σημαίνουν δουλειά. Σκύψιμο πάνω από τον καθένα προσωπικά. Και το έργο της ποιμαντικής είναι εξατομικευμένο. Ασχολούμαστε με τον καθένα προσωπικά. Σας είπα το περιστατικό με το παλικάρι. Θα μπορούσα να είχα βρει μια εύκολη λύση. Παιδί μου, βγες έξω. Και θα ήταν χαμένο το παιδί αυτό. Όμως ο καθένας είναι μοναδικός απέναντι στο Θεό. Άρα κανείς δεν περισσεύει. Αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβουν και τα παιδιά για μεταξύ τους και για τη ζωή τους. Είναι ένα τεράστιο λοιπόν έργο, το οποίο όμως, να το ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουν μόνοι μας εμείς ή μόνη της η Εκκλησία. Χρειάζεται τη συνεργασία της οικογένειας και του σχολείου και της Εκκλησίας. Λέω της οικογένειας και της Εκκλησίας γιατί το σχολείο πλέον εξαρτάται από την πολιτεία που βλέπει αλλιώς τα πράγματα, ώστε από αυτή τη συνεργασία να προκύψει ό,τι καλύτερο. Πρώτον και δεύτερον, με τον πιο καλύτερο τρόπο. Πολλές φορές το λάθος το κάνετε οι γονείς. Θέλετε τα παιδιά σας ίσως να γίνουν καλά παιδιά. Τα πιέζετε με ένα λαθεμένο τρόπο. Δεν χρειάζεται πάντοτε πίεση. Κάθε ηλικία, τα δικά της μυστικά. Εμένα ξέρετε τι με τρομάζει. Ότι αν αυτή τη στιγμή φωνάξουμε κάποιον ειδικό να μας μιλήσει για τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας. Εγώ δεν αμφιβάλλω, θα μας τα πει τέλεια. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν τόσες μελέτες. Ωραία. Το ερώτημα είναι, τα ξέρω αυτά, τα άκουσα. Τώρα όμως εγώ αντιμετωπίζω τον έφηβο. Είτε σαν γονιός, είτε σαν παπάς, είτε σαν εκπαιδευτικός. Τον ή την έφηβο. Τα λαμβάνω αυτά υπόψη μου. Ή προσπαθώ να τα λύσω ισοπεδωτικά. Το ξαναλέω, ο καθένας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Στην Εκκλησία μιλάμε για την εξατομίκευση της ποιμαντικής. Δηλαδή την αλήθεια του Χριστού δεν τη δίνεις με τη σέσουλα και την πετάς, αλλά την προσφέρεις στον καθένα ανάλογα με την δόση που χρειάζεται για να τον ωφελήσει και όχι για να τον πνίξει ή να τον καταπιέσει, να τον κάνει να αντιδράσει.